Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι και φίλοι αγρατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα 11 λεπτάκια μετά τις 2. Λίμπερο παντού. Με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο Κιό στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 σε αυτή την καθιερωμένη μεσημεριανή μας ώρα για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Τα μεταγραφικά, τα αγωνιστικά δεν έχουμε αυτές τις μέρες. Περιμένουμε το Copa America να ξεκινήσει. Ενώ εντάξει, για τους φίλους του μπάσκετ έχει και αυτόν τον αστείο τελικό Παναθηναϊκός Προμηθέας σήμερα. Θα γίνει λογικά το 3-0, θα πάρει άλλο ένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Αλλά με όλα αυτά που έχουν συμβεί φέτος στο ελληνικό μπάσκετ, νομίζω ουδής ασχολείται. Έχουν βάλει και γενική είσοδο 1 ευρώ στο ΆΚΑ. Μπάσκετ πάει λίγος κόσμος. Τι να δει, τελικό πρωταθλήματος Basket League Παναθηναϊκός Προμηθέας. Εδώ φτάσαμε το ελληνικό μπάσκετ. Χωρίς να θέλουμε να πούμε κάτι τον Προμηθέα φυσικά. Είναι ο μοναδικός που δεν φταίει και τουλάχιστον αυτοί καταφέρνουν κάτι ωραίο μέσα στην όλη αρνητική κατάσταση που υπάρχει η ομάδα της Πάτρας. Στα υπόλοιπα έχει και τα ξημερώματα για όσους ξενυχτήσετε απόψε το βράδυ και τον τελευταίο. Θα είναι ο τελευταίος, να δούμε. Εγώ λέω θα είναι ο τελευταίος. Τελικό στο NBA που οι Raptors είναι στο 3-2 και θέλουν να κάνουν το 4-2 να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Να σπάσουν αυτό το σερί των Warriors. Αγωνιστικά στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Περιμένουμε να ξεκινήσει το Copa America. Ξημερώματα Σαββάτου, έτσι Χρήστο, βράδυ Παρασκευής, προς Σάββατο, γύρω στις 3 νομίζω παίζει η Βραζιλία. Για να αρχίσουμε λίγο, να ξενύχτηδες κυρίως, να έτσι, μπούμε και στους ρυθμούς μιας μεγάλης διοργάνωσης. Έχουμε αφήσει πίσω τα προκριματικά του Euro και το Nations League και όλα αυτά. Με μαύρες εικόνες για την εθνική ομάδα. Περιμένουμε και από εκείνο το μέτωπο σε εξελίξεις. Δεν είχαμε ακόμα κάτι χειροπιαστό. Να δούμε τι θα συμβεί. Αν θα φύγουν παίκτες, αν θα φύγει το τεχνικό team και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Όλα αυτά είναι ακόμη στον αέρα. Έχουμε φυσικά και τα μεταγραφικά. Ακόμη βέβαια σενάρια περισσότερο. Σε πάω ξεάρι. Όχι τίποτα έτσι ιδιαίτερο. Στον Ηρακλή τα γνωστά ζητήματα. Και θα τα δούμε όλα σε αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως με κάτι άλλο πιο περίεργο. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι νωρίτερα. Έχουν χακάρει οι Τούρκοι hackers το προφίλ του κυρίου Βασιλιάδη στο Instagram και υπάρχει μάλιστα και επίσημη ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που αναφέρει ότι ο λογαριασμός στο Instagram του Υφυπουργού Αθλητισμού του κυρίου Βασιλιάδη έχει παραβιαστεί από Τούρκους hackers μέχρι να καταστεί εφικτή η ανάκτηση του λογαριασμού. Μην λαμβάνετε υπόψη σας τις αναρτήσεις, αναφέρουν οι άνθρωποι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Γιατί το Βασιλιάδη, αυτό με τους Τούρκους hackers, η αλήθεια είναι έχει παραγίνει. Το τελευταίο διάστημα, λέγοντας τα τελευταία 1-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και σε πολλούς ποδοσφαιριστές και άλλες προσωπικότητες. Αλλά του κυρίου Βασιλιάδη το προφίλ, γιατί, ποιος ξέρει, ποιος τον έβαλε, ποιος τους έβαλε να το κάνουν. Ο αρχηγός αθλητισμού της Τουρκίας, λες. Α, είναι, ναι, είναι πρόσωπο, αλλά εντάξει, δεν είναι και πρωθυπουργός. Θα μου πεις εδώ, χάκαραν άλλα προφίλ. Είχαν χακάρει του Λίρατζι. Δεν είναι κι ο Τσιάρτας ο Καραγκούνης, ναι. Τέλος πάντων, το χάκαραν το προφίλ του Βασιλιάδη. Λοιπόν, τι θα ανεβάζει τώρα στο Instagram, πώς θα ανεβάζει έτσι καμιά φωτογραφιούλα να περνάει και λίγο η ώρα. Τέλος πάντων, προς το παρόν, αν μπείτε στο προφίλ του, έχει εντάξει, εθνικιστικό περιεχόμενο των Τούρκων. Έχουν βάλει εντάξει, κάτι αναρτήσει, οι οποίες τις αφήνουμε ασχολίαστες. Δεν χρειάζεται για hackers, άλλωστε πρόκειται. Και μιας που είπαμε και για τον κύριο Βασιλιάδη και αναφερθήκαμε σε αυτόν. Περιμένουμε φυσικά με αγωνία να δούμε τι θα γίνει και με τα ποδοσφαιρικά τηλεοπτικά συμβόλαια, τις συμφωνίες που είχαν κάνει ομάδες με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη εκλογών. Να δούμε τι θα περιμένουμε εφόσον αλλάξει η κυβέρνηση στις επερχόμενες εκλογές, διότι όλα είναι ρεύστα. Να δούμε τι θα γίνει και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προς το παρόν υπάρχει αναμονή. Μετά τον Ιούλιο, προφανώς, μετά τις εξελίξεις, θα περιμένουμε περισσότερα. Κάνοντας μια βόλτα και στα διεθνή, υπήρχε σήμερα δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Κασίγιας θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, με τον ίδιο βέβαια να απαντά άμεσα και να δηλώνει ότι αφήστε με να ανακοινώσω εγώ το τέλος όταν έρθει η στιγμή. Ενώ στα υπόλοιπα είναι Ελλάδη, η ΑΕΚ ανακοίνωσε πριν λίγο την απόκτηση του τερματοφύλακα του Αθανασιάδη για τα 4 επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα μεταγραφικά σε ΠΑΟΚ και Άρη και τα διοικητικά σε Ηρακλή που καίνε, είναι η αλήθεια και σήμερα. Όχι ότι είχαμε κάτι ουσιώδες, απλά μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ που δεν έλεγε κάτι, αλλά θα την αναφέρουμε. Να πάμε να περάσουμε να κάνουμε μια βόλτα στο τι γίνεται και στα υπόλοιπα δρόμενα της πόλης. Οι ειδήσεις κυκλοφορούν από το πρωί σήμερα και θα μας ενημερώσει όπως κάθε μέρα ο δημοσιογράφος του Festival GR, Βαγγέλης Κοκολάκος. Τι γίνεται, Βαγγελή, όλα καλά? Καλά, Γιώργο, ψάχνω να βρω ένα ευχάριστο θέμα να σου πω και δεν μπορώ να βρω. Σου φέρνω δυσάρεστα κάθε μέρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μας κάνεις κάθε μέρα το στομάχι μεσημεριάτικα.
Ναι, και σήμερα είχαμε, Γιώργο, ένα έγκλημα στην Καλαμαριά, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Πρόκειται για εγκληματική ενεργεία. Βρέθηκε μια 63χρονη γυναίκα νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς. Mm-hmm. Η άτυχη γυναίκα έμεινε εκεί με την κόρη της, η οποία την βρήκε. Δεν έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία γνωστά ακόμα από την αστυνομία. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Mm-hmm. Σε άλλα νέα είχαμε. Χωρίς να ξέρουμε κάτι περισσότερο, έτσι, τους λόγους ή για τέτοια. Μάλλον εγκληματική ενέργεια. Έχει αποκλειστεί η περιοχή από την αστυνομία και διερευνούν το περιστατικό. Μάλιστα. Σε άλλα νέα, Γιώργο, σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και μια κλοπή στο Άγιο Όρος. Ένας δράστης τα ξημερώματα έκλεψε τα τάματα από την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας από τη Μονή Ιβύρων. Όλα έγιναν περίπου τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Ένας μοναχός αντιλήφθηκε ότι έλειπαν τα τάματα, ειδοποίησε τον ηγούμενο και αυτός με τη σειρά του την αστυνομία. Κινητοποίησε την ανάμεση, Γιώργο. Μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τα τάματα κοντά σε ένα κλεισάκι σε ορεινή περιοχή στο Άγιο Όρος. Ο δράστης. Ο δράστης αυτή την ώρα αναζητείται από την αστυνομία. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν αστυνομικοί του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής, ενώ έχει συζητηθεί και η συνδρομή αστυνομικού σκύλου προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης. Μάλιστα. Να πούμε και ένα χαρούμενο, Γιώργο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Γιάννης Μπουτάρης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονικής, κλείνει τα 77 του χρόνια. Συνεργάτες του 77, σήμερα... 77, μεγάλος είναι. Αυτό είπε, κουράστηκε. Δεν θα πήγαινε άλλη τετραετία με τίποτα, εντάξει. Κουράστηκε, είπε και ο ίδιος. Θέλει να αφοσιωθεί τώρα στη γυναίκα και τα παιδιά του. Σήμερα λοιπόν, Γιώργο, οι συνεργάτες του ετοίμασαν μια μικρή έκκληξη στο γραφείο του στο Δημαρχείο. Και επειδή είναι ο Γιάννης Μπουτάρης, το ετοίμασαν η τούρτα ήταν λίγο ιδιαίτερη. Είχε μια εικόνα πάνω ενός τράγου και μια αφιέρωση που έγραφε «Χρειάζονται κότσια για να μείνει έξω από το Μαντρί». Μάλιστα, ωραίος ο υπαινιγμός. Είναι με βάση κάποια λογοπαίγνια που έχει κάνει ότι θα αφήσει τα γύρια ελεύθερα σε όποιον θέλει να πάει. Αυτό το έχει πει προεκλογικά, Γιώργο, για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που από την παράταξή του πήγαν σε διάφορες παρατάξεις. Μάλιστα. Μάλιστα, Βαγγέλη, ωραία. Βλέπω και ένα βίντεο τώρα στο festival έχετε ανεβάσει με ένα ταξί που έχει πάρει φωτιά εν κινήσει κάπου στην Πηλαία, ναι, πρέπει να είναι. Αυτό έγινε λίγο πριν τη μία στην προέκταση της Γεωργίου Γεννηματάς στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά. Δεν τραυματιστήκε κανείς. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ταξί. Ωραία, ευτυχώς. Έγινε, Βαγγέλη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν στο ότι συμβαίνει. Δυσάρεστα μας φαίνει δυστυχώς κάθε μέρα ο Βαγγέλης στα υπόλοιπα νέα της επικαιρότητας, αλλά ας ελπίσουμε να αρχίσουμε να ακούμε πιο ευχαριστητή τις επόμενες ημέρες. Έλεγα για την ανακοίνωση του Αθανασιάδη, του goalkeeper, του Γιώργου Αθανασιάδη από πλευρά ΣΑΕ για τα επόμενα 4 χρόνια, γεννημένος 1993, 26χρονος τερματοφύλακας. Νομίζω ότι προορίζεται για βασικός, αλλά θα στελεχώσει την θέση κάτω από τα δοκάρια στην Ένωση. Λοιπόν, με Ηρακλή θα ξεκινήσουμε. Όχι ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο και χειροπιαστό, αλλά υπήρχε ανακοίνωση σήμερα από πλευράς της ΠΑΕ Ηρακλής που δεν μας είπε και κάτι ουσιαστικό, δεν μας έδωσε κάποια είδηση, κάποια εξέλιξη. Αξίζει να την αναφέρουμε όμως, να δούμε έτσι, τουλάχιστον υπήρχε μια επίσημη τοποθέτηση ότι υπάρχουμε και εδώ. Ανέφεραν με κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι του Ηρακλή και ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται από επίσημα χείλη. Αναφέρει λοιπόν πως ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕ Ηρακλής, θέλοντας να διαφυλάξει το κύρος του ιστορικού σωματείου μας αλλά και να προστατεύσει από κάθε κακοτοπιά τις όποιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις κάνει την παρούσα κρίσιμη στιγμή, οφείλει να διαψεύσει την αναφορά ονομάτων διάφορων ΠΑΕ που διοχετεύτηκαν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες. Καταστάσεις σαν και αυτές που γίνονται με δόλιο και κακόβουλο τρόπο θεωρούνται ως τροχοπέδι για τις μελλοντικές κινήσεις του μεγαλομετόχου. Αναφέρει ο Τον Παπαδόπουλος. Ο μεγαλομέτωχος, θέλοντας να καθησυχάζει τους φιλάθλους της ομάδας μας, τους διαβεβαιεί ότι συνεχίζει να εργάζεται ακατάπαυστα ώστε να βρεθεί μια επιτρεπτά βιώσιμη λύση για το σωματείο μας. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα ανακοινωθούν με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον ίδιο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Ουσιαστικά τοποθέτηση αυτή του Τον Παπαδόπουλου που δεν λέει κάτι, απλά καθησυχάζει θεωρητικά στα λόγια τους φίλους της ομάδας που. Πώς μπορούν να μείνουν ίσχυμα όλα αυτά που έχουν δει οι φίλοι του Ηρακλή. Και διαβεβαιά ότι θα βρεθεί σωτήρια λύση για το σύλλογο. Τώρα, πώς αυτό θα γίνει και με ποιο τρόπο,
Περιμένουμε να το δούμε. Είναι γνωστό από χθες ότι υπήρξε ανατροπή δεδομένων και ότι μάλλον κάθονται ξανά στο τραπέζι οι δύο πλευρές, με τον Αχιλιάμπεο και την πλευρά της ομάδας του Νούπου Σουβόλου. Και μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και αυτά τα σενάρια που εμφανίστηκαν για το αφημί της ΑΕ Καραϊσκάκη Σάρτας δύσκολα θα προχωρήσουν. Μάλλον δεν ίσχυαν καν. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να προκύψει τις επόμενες ημέρες και να βρεθεί επιτέλους κάποια λύση για τον Ηρακλή που να είναι όντως βιώσιμη για το σύλλογο και όχι να καταλήξει πάλι στα ίδια και στα ίδια. Πριν από λίγο υπάρχει και δήλωση του Αχιλέα Μπέου στο σελίδα sfina.gr πως σχετικά με συνάντηση νέα με τον κύριο Παπαδόπουλο, λέει χαρακτηριστικά ότι συναντηθήκαμε και πάλι με τον κύριο Παπαδόπουλο. Τα είπαμε, αλλά του εξήγησα ότι δεν μπορεί να γίνει καμία μετακόμιση της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Δεν φεύγει ο Νούμπου Σουβόλος από το Βόλο. Το εξήγησε στον κύριο Παπαδόπουλο και αυτό τελείωσε. Το κατάλαβε. Ήρθε μήπως να με πείσει να αλλάξω γνώμη. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα τέτοιο. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά κάποια πράγματα δεν γίνονται. Ανέφερε ο κύριος Μπέος στην σελίδα sfina.gr. Ξεκαθαρίζει ότι η ομάδα του Νούμπου Σουβόλου δεν πάει πουθενά. Δεν πάει σε άλλη πόλη να παίξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει έδρα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει επομένως κάποιο σενάριο αγοράς αφημί του Ηρακλή και να παίζει ο Ηρακλής στο Βόλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει. Υπήρχε αυτή η ανακοίνωση που διαβάσαμε νωρίτερα από πλευράς Ηρακλή. Προς το παρόν, τίποτα επομένως ουσιαστικό, κάποια εξέλιξη που να πούμε ότι κάτι πάει να γίνει. Απλά περιμένουν οι άνθρωποι του Ηρακλή να υπάρξει κάποια χειροπιαστή εξέλιξη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Η Premier League ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα όλου του πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε 13 Ιουνίου, το πρωτάθλημα ξεκινάει 10 Αυγούστου, σε δύο μήνες από σήμερα και οι άνθρωποι έχουν βγάλει όλο το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν και εμείς εδώ δεν ξέρουμε ακόμη καλά-καλά. Πριν λίγο καιρό μάθαμε ποιες θα είναι οι κατηγορίες με την αναδιάρθρωση. Δεν συζητάμε για υπόλοιπα θέματα που προκύπτουν. Εντάξει, μη θέλετε και πρόγραμμα από τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε πόσο χαόδης είναι η διαφορά και πόσο τα δεδομένα είναι εντελώς σε πολύ μεγάλη απόσταση. Premier League λοιπόν θα ξεκινήσει στις 9 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο εκείνο, 10-11 είναι αν δεν κάνω λάθος, και 9 είναι Παρασκευή. Η Liverpool θα υποδεχτεί την Norwich στην πρεμιέρα απέναντι, ναι, στην Norwich στην έδρα της στο Anfield. 10 Αυγούστου παίζουν West Ham, Manchester City, Bournemouth, Sheffield United, Burnley, Southampton, Crystal Palace, Everton, Leicester Gulls και Watford Brighton και τότε να μας τον Βίλα. Και 11 Αυγούστου είναι το ντέρμπι της ημέρας, το ντέρμπι της πρεμιέρας στο αγγλικό πρωτάθλημα. United Chelsea είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Υπάρχουν συγκεντρωμένα φυσικά και όλα τα ντέρμπι που θα γίνουν. Newcastle Arsenal επίσης την ίδια μέρα. Οι Άγγλοι ξέρουν από τώρα όλο το πρόγραμμά τους για τη νέα σεζόν για να μπορούν να κανονίσουν τα πάντα. Έτσι, από τους φιλάθλους, τις ομάδες, όλοι όσοι κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο μπορούν να ξέρουν από τώρα για ολόκληρη την επόμενη σεζόν το πρόγραμμα του πρωταθλήματος για να μπορούν να κανονίσουν ό,τι απαιτείται. Ο Ματζιούκης τώρα μήνυμα σχετικά με τον Αχιλέα Μπέο και παρότι η δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται η ομάδα του Βόλου να φύγει από την πόλη του Βόλου ώστε να προχωρήσει δηλαδή κάποια συμφωνία με τον Ηρακλή για να παίξει Θεσσαλονίκη. Ωστόσο μου λέει ο Γιώργος Ματζιούκης ότι Μπέος είναι αυτός. Εάν δεν δούμε οριστική εξέλιξη στο θέμα, δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα και θα συμφωνήσω μαζί του, όπως νομίζω και οι περισσότεροι. Και δεν είμαστε καχύποπτοι, απλά κρίνουμε με βάση τα όσα έχουμε δει τα τελευταία αρκετά χρόνια από τον Αχιλέα Μπέο. Στα υπόλοιπα, σε πάω και Άρη, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Όλοι Μπέρου Παντού. Ως μια πρώτη ιδέα, στο προσκήνιο σήμερα είναι το θέμα του Ματέο Γκαρσία. Έχει απασχολήσει, αν και δεν νομίζω ότι ουσιαστικά μπορεί να γίνει κάτι. Άλλωστε, υπήρχε και ξεκάθαρη διάψευση από τον Γιώργο Σαββίδη. Ανέφερε μέσω Instagram ότι δεν είναι αληθινό το ζήτημα που γράφουν οι Ισπανοί. Από τα Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα για την απόκτηση του Γκαρσία. Ο Άρης απλά περιμένει, δεν ούτως ή άλλως έχει καταθέσει την πρότασή του, είναι γνωστό αυτό, δεν μπορεί να κάνει κάτι σχετικό. Η Λας Πάλμας θέλει να τον πουλήσει, κινδυνεύει να της μείνει αμανάτη αν προχωράει ο καιρός και δεν βρεθεί κάποια πρόταση αγοράς στα οικονομικά δεδομένα που θέλουν οι Ισπανοί. Επομένως το θέμα θα απασχολήσει και όλα αυτά τα σενάρια που συντηρούν και τα Ισπανικά ΜΜΕ. Δεν αποκλείεται να είναι έτσι και επικοινωνιακά τρίκ που επιχειρεί η Λας Πάλμας για να φτάσει σε πώληση του παίκτη. Υπήρχε και όνομα σήμερα για το κέντρο της άμυνας, ο Μποατέγκ είναι ο ποδοσφαιριστής που ακούγεται. Θα δούμε περισσότερα συνέχεια πιο αναλυτικά και για το προφίλ του 23χρονου κεντρικού αμυντικού. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά,
Βγαίνοντας εκτός συνόρων, η Real πάει να τεινάξει την μπάγκα φέτος και συνεχίζει ακατάβαυστα. Έχει φτάσει στα 300 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Αυτό είναι το ποσό που έχει ξοδέψει ως τώρα φέτος το καλοκαίρι και ακόμη είμαστε 13 Ιουνίου. Και αποτελεί μεταγραφικό ρεκόρ για τη Βασίλισσα. 258,5 εκατομμύρια ευρώ είχε ξοδέψει, είχε δαπανίσει το καλοκαίρι του 2009, 10 χρόνια πριν, και αυτό ήταν το ρεκόρ της. Τότε είχε φέρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο μάλιστα με τα 90 από αυτά τα 258,5. Φέτος μέχρι στιγμής έχει πάρει τον Ροντρίγκο με 45 εκατομμύρια ευρώ, 18χρονος, τον Έντρι Μιλιτά από την Πόρτο με 50 εκατομμύρια ευρώ, τον Γιώβιτς από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ, 100 εκατομμύρια ευρώ έδωσε στη Τζέλσι για τον Αζάρ, 48 εκατομμύρια ευρώ έδωσε για τον Μεντί. Και συνολικά έχει φτάσει στα 303 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της Βασίλισσας όσον αφορά τις αγορές παικτών, τα μεταγραφικά δηλαδή, αυτά που ξοδεύει για μεταγραφές. Τρελά νούμερα, ποσά που προκαλούν όχι απλά ήλικο, απλά δεν χωράει σχόλιο. Και ακόμη επαναλαμβάνω, είμαστε 13 Ιουνίου, θα πάρει κι άλλους η Ρεάλ σε αυτό το καλοκαίρι που είναι κομβικό και χρειάζεται αυτή την ανανέωση, το ξεκαρτάρισμα μετά από την πολύ κακή σεζόν που έκανε πέρσι. Στα υπόλοιπα εδώ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να απομακρύνεται από τον Μπεργκ. Δύσκολα θα προχωρήσει το συγκεκριμένο deal. Ο Σουητός δύσκολα θα καταλήξει στο λιμάνι. Και δεν ξέρω σε ποια λίστα στρεφούν οι Ερυθρόλευκοι. Το όνομα του Αγκού, ενός Νιγηριανού, παίζει αρκετά σήμερα. Μάλιστα με ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ αναφέρουν στην Αφρική. Περιμένουμε να δούμε και τους Ερυθρόλευκους τι κινήσεις θα κάνουν. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 2.30, ήρθε η ώρα να πάμε στο break. Θα επιστρέψουμε φυσικά με περισσότερα και για ΠΑΟΚ και για Άρη, να δούμε και μερικά στοιχεία για τον Boateng που είναι στο προσκήνιο σήμερα για το κέντρο της άμυνας των Κιτρινών Μαυρών. Να πάρουμε και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του Ματέο Γκαρσία που σήμερα έπαιξε για ΠΑΟΚ, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Σημαίνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, ο Λίμπερο παντού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ο Λίμπερο παντού, μέρος δεύτερο, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 για 20 κάτι λεπτάκια ακόμη. Να δούμε ό,τι άλλο συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Είδαμε νωρίτερα και στην υπόλοιπη θεματολογία στο καθιερωμένο μας μαγκαζίνο εδώ με τον Βαγγέλη Κοκολάκο από το Festival GR που μας ενημέρωσε για τα υπόλοιπα θέματα. Είδαμε το τι συνέβη, μάλλον την ανακοίνωση της Παϊρακλής τον Παπαδόπουλου, τη δήλωση του Αχιλέα Μπέου που ξεκαθαρίζει ότι ο Νούπου Σουβόλος δεν πρόκειται να φύγει από τον Βόλο και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον για τον Γυραιό ακόμη. Δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη ουσιαστικά στο θέμα, περιμένουμε. Κάναμε μια βόλτα έτσι και στα υπόλοιπα μεταγραφικά στην ανακοίνωση Αθανασιάδη πλευρά Σάξα του Ολυμπιακού που φαίνεται να απομακρύνεται ο Μπέρ και γράφονται τα ονόματα των Αγκού και Ντάβιτσον για την επίθεση. Περιμένουμε περισσότερα, πιο χειροπιαστά νέα στα μεταγραφικά και για ΠΑΟΚ και για Άρη, όπου υπάρχουν σενάρια σήμερα. Το όνομα του Kennedy Boateng, του Γκανέζου κεντρικού αμυντικού από την Las Clinch, είναι αυτό που έχει έρθει στο προσκήνιο σήμερα για τους Κιτρινόμαυρους. Είναι στο στόχαστρο της ομάδας του Άρη ο Γκανέζος κεντρικός αμυντικός. Την τελευταία διετή ήταν δανεικός στην δεύτερη κατηγορία στην Αυστρία με την ομάδα της Reed. Ύψος 1,91. Πέρσι έκανε 33 συμμετοχές, αρκετά γεμάτη η σεζόν. Και ο Άρης ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής. Μπορεί να παίξει και ως δεξιός μπακ, βασικητές βέβαια είναι στο προ, ο Άρης για εκεί τον θέλει. Μένει να δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Έρχεται από μια γεμάτη σεζόν σε συμμετοχές, έχει παιχνίδια δηλαδή στα πόδια του. Μένει να δούμε αν τον υπολογίζει όχι η Las Clinch, η οποία επαναλαμβάνω τον είχε 2 χρόνια δανεικό στη Ριτ στην Αυστρία. Και μένει να δούμε κατά πόσο ένας παίκτης με εξέλιξη έτσι, στα 23 του μπορεί να έρθει στον Άρη και να προσφέρει άμεσα. Περιμένουμε. Ο Ατρόμητος έχει ανακοινώσει την μεταγραφή του Αντώνη Τριμάτη. Μεταγραφή, όχι μεταγραφή. Είναι ουσιαστικά προαγωγή από την δεύτερη ομάδα, από την ΚΑΠΑ19, συγγνώμη. Έχουν ανεβάσει και ένα ωραίο βίντεο άνθρωποι του Ατρομήτου με τα 24 γκολ του σε 29 συμμετοχές με την ΚΑΠΑ19 και υπολογίζουν σε αυτόν για τη νέα σεζόν. Προφανώς θα περιμένουν πολλά με βάση και το ότι δεν θα υπάρχει φέτος ο Κουλούρης που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Πώς? Θα ξεχάσω τον Κουλούρη, λες με αυτόν. Τον έχεις δει, Χρήστο? Ναι. Ναι, ο Ατρόμητος όντως σε τέτοια πράγματα είναι αρκετά μπροστά. Και για να έχει βάλει και στο ΚΑΠΑ 19 να βάλει 24 γκολ σε 29 μάτς δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Ναι. 30 Super League λες, κάτσε ρε Χριστό, κάτσε ρε Χριστό.
Ας παίξει καταρχήν. Τι να πει, παίξει πόσα μάτσα παίξει για να βάλει 30 γκολ. Α, ξεχάσουν τον κουλούρι, λέει ο Χρήστος αυτό. Εντάξει, είπαμε. 25 μάτσα 30 γκολ. Εντάξει, χαλαρά, εύκολα. Και γιατί δεν τον παίρνει ο ΠΑΟΚ που ψάχνει επιθετικό. Πρέπει να πληρώσει. Θα κάνει μια χρονιά φέτο να βάλει τα 30, να πληρώσει μετά τον Αντώνιο να τον πάρει. Σωστά, σωστά, σωστά. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ ψάχνει επιθετικό. Όχι μόνο επιθετικό. Ψάχνει και εξτρέμ και οι Ισπανοί ίσως το εκμεταλλεύονται αυτό για να γράφουν αυτά τα σενάρια που γράφουν και σήμερα για τον Ματέο Γκαρσία. Θα μας πει αγάπη Γαβριλίδου συνέχεια περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα άλλο όνομα που γράφεται πριν από λίγο, μόλις γράφτηκε στην Ιταλία την τελευταία ώρα, είναι αυτό του μέσου της Πεσκάρα, του Γκαστόν Μπρούγκμαν. Γράφουν ιταλικές ιστοσελίδες για τον 26χρονο ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Κάλιαρη και η Πάρμα γράφουνε. Ναι, Κάλιαρη, Πάρμα και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον 26χρονο τον Γκαστόν Μπρούγκμαν. Να δούμε κατά πόσο και αυτή η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει. Πολλά τα ονόματα που έτσι, κυκλοφορούν στο διεθνή τύπο από νωρίς και φέτος, είναι λογικό αυτό. Ο Μπρούγκμαν πάντως δεν κατάφερε να έχει συμμετοχή με την πρώτη ομάδα πέρσι. Από τον Ιούλιο του 7, όχι συνολικά, πήρε μεταγραφή στην δεύτερη ομάδα της Έμπολη και έμεινε ικανοποιημένη από την παρουσία του με τις ακαδημίες Πενιαρόλ. Ναι, Αργεντινός είναι στο φημισμένο τουρνουά Βαρέτζιο. Με την πρώτη ομάδα της Έμπολη, ο Μπρούγκμαν κατέγραψε 22 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ. Ακολούθησε δανεισμό στην Κροσέτο, εκεί είχε 12 συμμετοχές. Στην Πεσκάρα, ο Μπρούγκμαν μέχρι τώρα έχει καταγράψει 169 εμφανίσεις και 20 γκολ και 17 ασίστ. Εντάξει, τα νούμερα του κάτι λένε, κυρίως ως οχτάρι παίζει και ως αμυντικό χαφ. Την περσινή σεζόν είχε 35 εμφανίσεις, 5 γκολ και 7 ασίστ. Καλά νούμερα είναι για μέσο. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως ο ΠΑΟΚ θα στραφεί στην δική του περίπτωση. Δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ πάντως. Μπορεί στο ποδόσφαιρο ακόμη να μην έχει μπει πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά στο βόλεϊ φαίνεται ότι κινείται για να ενισχυθεί. 29χρονος Καναδός, ο Στίβεν Μάρσαλ, θα τον ενισχύσει όπως φαίνεται. Εντάξει, να μην πούμε ότι τον ξέρουμε και όλα, ψέματα θα είναι. Τον παίκτη, αλλά ακούγονται πάρα πολύ θετικά σχόλια από τους γνώστες, τους ειδικούς στο βόλεϊ. Παίρνει και τον Στεφάνο από τον Ολυμπιακό, έναν πολύ έμπειρο παίκτη, είναι η αλήθεια. Αυτόν εγώ τον είχα για πολύ φανατικό του Ολυμπιακού, Χρήστο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι φυσιογνωμικά. Πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό και πανηγύριζε και έξαλα στα πρωταθλήματα με τον Πάο. Έχει παίξει παντού, ε. Ναι, δεν ξέρω πώς μου είχε μείνει έτσι, ότι εντάξει, μπορεί να είναι Ολυμπιακός άνθρωπος όντως, αλλά επαγγελματίας. Τον παίρνει ο Πάο και έχει την εμπειρία. Και κινούνται από νωρίς οι άνθρωποι του δικεφάλου για να χτίσουν μια ομάδα που θα βελτιωθεί και θα επιστρέψει και στα πρωταθλήματα πέρα από τα δύο συνεχόμενα κύπελα που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Μια βόλτα κάνεις στα site και βλέπεις ένα σωρό ονόματα. Οι αρχικές σελίδες των ιστοσελίδων είναι γεμάτες από ονόματα παικτών που είτε προτείνονται στις ομάδες είτε μπλέκονται έτσι στα σενάρια λόγω διάφορων επικοινωνιακών τρίκ που επιχειρούν να κάνουν οι ομάδες για να τους πουλήσουν και βάζουν και άλλες ομάδες στο κόλπο ώστε να προκαλέσουν και μια έντρικα και το ενδιαφέρον περισσότερο των ομάδων που απασχολούνται. Ο Ζωσουέ προτάθηκε στην ΑΕΚ, 28χρονος Πορτογάλου. Εντάξει, για την ΑΕΚ τώρα θα γραφτούν πάνω από 35 Πορτογάλοι με τον Καρντόζο στο τιμόνι. Για τον Ολυμπιακό γράφεται ότι θέλει να πάρει ουτανικό τον Μπρούνο Γκασπάρ, δεξιός μπακ από την Sporting Λισαβόνας. Ναι. Για να δούμε όμως τι θα προχωρήσει από όλα αυτά. Αν είπαμε, θα κάνουμε μια φορά ένα καλοκαίρι, πρέπει να κάνουμε ένα βιβλίο που θα ξεκινάει από τον Απρίλιο-Μάιο που αρχίζει να γράφουμε τα πρώτα ονόματα ως το Σεπτέμβριο. Να δούμε αν θα έχουμε καταφέρει, πόσες σελίδες θα έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε. Περιμένουμε. Πάντως, τα είπαμε νωρίτερα για τη Ρεάλ. Είναι η μόνη που έχει μπει πολύ δυνατά και έχει ρίξει πολύ χρήμα ήδη. Σήμερα στις 8 θα παρουσιαστεί ο Αζάρ. Και θα έχει και εκεί και κόσμο, θα στήσουν ένα ωραίο σώσο. Αυτά είναι οι πρώτοι Μαδριλένοι. Δίνουν έτσι μια λάμψη, τη λάμψη που απαιτείται σε τέτοια ονόματα όπως ο Αζάρ. Στα υπόλοιπα, το όνομα του Ντελίχτ παίζει πολύ δυνατά. Ο Ραϊόλα ανέφερε ότι με δήλωσή του ότι το ότι ήταν στο Παρίσι όπως γράφτηκε ήταν fake news. Δεν πρόκειται να πάει στην Παρί ο Ντελίχτ, όπως ξεκαθάρισε ο μάνατζερ του και πολύ φημισμένος μάνατζερ ο Ραϊόλα άλλωστε. Για Μπαρτσελόνα τον κόβω τον Ντελίχτ πάντως. Όπως είχε ακουστεί και από πολύ νωρίς, εκεί θα πάει και ο Ντε Γιόνγκ και λογικά εκεί ταιριάζει και περισσότερο στο στυλ που έχει ο κεντρικός αμυντικός του Άγιαξ, έτσι, η Ολλανδική σχολή με τα προσόντα, τα χαρακτηριστικά ενός νέου πολύ σύγχρονου μπακ, άλλωστε είναι μόλις 20 ετών. Ο Άρης έχει συμφωνήσει και με τον Αλέκο Ράντο, όχι για μεταγραφή, για να τον εντάξει στο πόστο του προπονητή τερματοφυλάκων.
γνωστός ο Αλέγος Ράντος. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε επαφές το τελευταίο διάστημα και όπως φαίνεται θα είναι αυτός που θα αναλάβει τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων στον Άρη, ο οποίος Άρης θα έχει τον Κουέστα σίγουρο και περιμένουμε να δούμε. Λες να πάρει κανένα Σιαμπάνι ιδανικό. Ο Σιαμπάνης ο οποίος υπέγραψε τον Ολυμπιακό όπως διαβάσαμε από χθες. Η Τρικαδόρικο συνάρτη θα ήταν αυτό. Για να δούμε. Ακόμη το καλοκαίρι είναι μεγάλο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, ο Κουέστα πολύ δύσκολα θα χάσει τη θέση του. Έκανε καλή σεζόν ο Ισπανός και τον υπολογίζουν ως βασικό άλλωστε στον Άρη. Επομένως, αυτόν θα έχει να προπονεί κατά κύριο λόγο ο Αλέκος Ράντος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει συμφωνήσει με τους Κιτρινόμαυρους και θα είναι στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων για τη νέα σεζόν. Τα του μπάσκετ περιμένουμε εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ακόμη και εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό και χειροπιαστό. Χθες υπήρχε και αυτή η συνέντευξη τύπου του Ερασιτέχνη, όπου το κύριο ζήτημα που απασχόλησε ήταν αυτό. Ακούσατε νωρίτερα και στο ΠΑΟΚ 24 όσα δήλωσε ο κύριο Θανάση Κατσαρής. Περιμένουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί να βρεθεί επιτέλους μια λύση σωτηρίας για το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου. Αν θα είναι με τον κύριο Καραμάνο ή όχι με αυτόν, δεν ξέρω ακόμη σε τι βαθμό μπορούμε να το κρίνουμε και να το έτσι, πούμε με σιγουριά. Περιμένουμε τις εξελίξεις και ελπίζουμε να μην αργήσουν, να υπάρχει γρήγορα κάτι πιο χειροπιαστό και για το τμήμα μπάσκετ του Δικεφάλου. Στον Ηρακλή υπήρχε μια ωραία κίνηση από φίλαθλο της ομάδας από την Αγγλία, ο οποίος αγόρασε ένα εισιτήριο διαρκείας. Φυσικά, επειδή μένει στην Αγγλία, δεν μπορεί να έρθει να παρακολουθεί τους αγώνες για τον μπάσκετ, αναφέρομαι. Το μπάσκετ του συλλόγου που επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην Α1. Ήθελε να στηρίξει, να δείξει έμπρακτα την αγάπη του στην ομάδα. Αγόρασε το εισιτήριο διαρκείας, αλλά επειδή δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για να παρακολουθεί τα παιχνίδια, θέλησε να δώσει το διαρκείας του και θα δώσει το διαρκείας του σε έναν συνοπαδό του, σε έναν άλλο φίλο του Γυραιού, όχι συγκεκριμένο. Ο οποίος αναφέρει ο κάτοχος της εισιτήριου διαρκείας, θέλει να πάει το εισιτήριό του σε κάποιον που έχει οικονομικά προβλήματα. Και όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ηρακλής, η διάθεση της διαρκείας θα γίνει σε κατόχους κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ, φοιτητές, πολίτεκνους που επιθυμούν να μετέχουν σε κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στο Ιβανόφιο και θα το δηλώσουν με inbox μήνυμα στη σελίδα του Γυραιού στο Facebook ή στο info@irakles.gr. Επομένως, όσοι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, είτε κάτοχος κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, είτε φοιτητής, είτε πολίτεκνος και επιθυμείτε να κερδίσετε ένα εισιτήριο διαρκείας στο τμήμα μπάσκετ του Ηρακλή μέσω της κλήρωσης που θα κάνει και αναλογικά, μέχρι 1 Ιουλίου στέλνετε το μήνυμά σας στη σελίδα του Γυραιού στο Facebook και ο νικητής και η νικήτρια θα ανακοινωθούν, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και θα τελειθεί αυστηρά. Έχει εμήθεια και σεβασμό των προσωπικών δεδομένων, αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η ΚΑΕ Ηρακλής. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ πριν από λίγο το πρώτο Άρης Business Forum. Έχει λύσει όλα τα προβλήματα ο Άρης και κάνει. Χρήστο, δεν μπορώ να πω για τη χειρονομία στον αέρα. Ναι, τα έχουν λύσει όλα τα προβλήματα στον Άρη και την Τετάρτη 19 Ιουνίου από τις 3 ως 7 στο Νίγκ Αλισχόν το πρώτο Άρης Business Forum. Λέει: σκοπός του φόρουμ είναι η οριοθέτηση των στόχων του sports marketing της νέας εποχής και πώς οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί μπορούν να προσεγγίσουν τη νέα ψηφιακή εποχή και να αποκωδικοποιήσουν τη συμμετοχή των οπαδών σε αυτήν. Πολύ ψαγμένα πράγματα στην ΚΑΕ Άρης. Θα παρουσιάσουν, λέει, και thinking and acting, προσέγγιση μας στον τομέα του marketing και πώς θεωρούμε πως μπορούμε να μετατρέψουμε την ελληνική μπάσκετ λίγκ σε ένα επικερδές προϊόν για τους χορηγούς και τα clubs, προσφέροντας προσωποποιημένες και διαδραστικές υπηρεσίες. Μάλιστα, θα κάνει όλο αυτό το πράγμα η ΚΑΕ Άρης, τρομερά ουσιαστικό. Μακάρι να είναι και έτσι όπως το ονειρεύονται. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς να μιλήσουμε με την Αγάπη Γαβριλίδου για να μας πει τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ, να μας δώσει και περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Ματέο Γκαρσία και όχι μόνο. Τι γίνεται, Αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ουσιαστικά νομίζω και τον ΠΑΟΚ αυτό είναι το θέμα σήμερα. Γιατί σε σχέση με αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Mm-hmm. Στα γύρω-γύρω, αλλά σήμερα υπάρχει ένα θέμα με τον Ματέο Γκαρσία από το πρωί, το οποίο έχει ξεκινήσει από την Ισπανία. Ναι. Και νομίζω εκεί κινείται κιόλας. Δηλαδή, από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν προκύπτει κάτι. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε κιόλας ότι ο Γιώργος Θασαβίδης σβήνει ουσιαστικά και τη φωτιά που άναψαν οι Ισπανοί. Αλλά για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ουσιαστικά από το πρωί έχει γραφτεί σε μέσο της Ισπανίας ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Ματέο Γκαρσία. Οι πληροφορίες, όπως ανέφερε στο ΠΑΟΚ 24 και ο συντάκτης, ο Ισπανός, προκύπτουν από την Las Palmas.
Και μάλιστα μιλούν και για 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ για να κάνει τον παίκτη δικό του. Μάλλον αυτό ονειρεύονται στη Λας Πάλμας. Κοίτα, να τον πουλήσουν, ναι, με 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο πρώτο άκουσμα, πολλοί ξέρω ότι έχουν καλή άποψη για το Ματέο Γκαρσία και προσωπικά και εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον project. Αλλά τόσες ημέρες κάνουμε κουβέντα για τον ΠΑΟΚ που έχει Λάμπρου, Ζαμπά, Λιμιό, παιδιά σε περίπου ίδια ηλικία με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο Ματέο Γκαρσία είναι ένας παίκτης 22 χρονών. Okay, έκανε μια καλή σεζόν στον Άρη, αλλά με διάφορα σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια σειρά αγώνων για αρκετές αγωνιστικές που ο Ματέο Γκαρσία ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Αλλά στηρίχθηκε τότε αρκετά από τον Άρη. Βρήκε ξανά τα πατήματά του, βρήκε νούμερα, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που σε αυτή τη φάση μπορείς να τον εντοπίσεις σαν project και όχι σαν μια σταθερά και σαν μια λύση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίκτη για τα άκρα της επίθεσης, αλλά μια έμπειρη επιλογή. Δεν ψάχνει η Ζαμπάλη μια Λάμπρου πάλι, έτσι. Όχι, νομίζω ότι εκεί δεν έχει και νόημα να έχει 4 ίδια project. Δηλαδή εδώ λέγαμε για τους 3. Τέλος πάντων, υπάρχει και απάντηση από πλευράς Γιώργου Σαββίδη στο Instagram, ο οποίος σχολίασε ότι δεν είναι αλήθεια τα όσα αναφέρονται για τον Ματέο Γκαρσία. Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Γιώργος Σαββίδης και μέσα στο Μάιο, πάλι μέσω social media, και τότε είχε διαψεύσει ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για τον Ματέο Γκαρσία. Είναι δεδομένο ότι η οικογένεια Σαββίδη έχει καλή άποψη για τον παίκτη. Δηλαδή, μέσα σε ζώνη θυμόμαστε ότι ο Γιώργος Σαββίδης είχε κάνει διάφορα σχόλια θετικά. Αλλά τα θετικά σχόλια από το να καταβάλει ο ΠΑΟΚ ένα ποσό 3 εκατομμύρια για τον Ματέο Γκαρσία απέχουν πολύ. Ναι, βέβαια. Οπότε ουσιαστικά σβήνει κάπως έτσι ο καπνός που έχει ανάψει στην Ισπανία. Mm-hmm. Επειδή μιλάμε για την αρχική περίοδο, ποτέ δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά. Αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο να υπάρξει κάτι σε εκείνη περίπτωση. Και πόσο μάλλον για 3 εκατομμύρια που αναφέρουν οι Ισπανοί και ίσως έχει το δικό του έτσι συμβολισμό το γεγονός ότι πάλι υπάρχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε υπόθεση παίκτη. Ναι. Αυτό δεν ξέρω, είναι μου φαίνεται περισσότερο ότι τις Λας Πάλμας οι Ισπανοί πάνε να εκμεταλλευτούν την υπόθεση με αυτόν τον τρόπο για να προχωρήσουν σε πώληση του παίκτη. Και εκεί ναι, το βλέπω περισσότερο. Και γενικά νομίζω ότι λίγο μυρίζει ένα μανατζερικό θέμα, ναι, εκεί. Με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε και τοποθέτηση Γιώργου Σαββίδη, νομίζω προς το παρόν ότι μένουμε σε αυτήν. Γιατί γενικά η αλήθεια είναι ότι η οικογένεια Σαββίδη σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις που έχει κάνει δεν συνηθίζει να λέει κάτι για λόγους τακτικής. Ναι. Τις περισσότερες φορές, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, αυτό που έλεγε για εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν, είχε βάση. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τακτική ή κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση. Αν θα αλλάξει κάτι ή αν όντως υπάρχει θέμα και προχωρήσει, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα και βάσει λογικής κιόλας, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Αγάπη, θέμα. Έχουμε κάτι περισσότερο μήπως για το όνομα αυτό που έχει γραφτεί στην Ιταλία πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να ενημερωθεί σχετικά. Για τον 26χρονο, ναι, αρχηγό της Πεσκάρα γράφουν οι Ιταλοί, τον Γκαστόν Μπρούκμαν, Ουρουγουανό. Ναι, για τον Μπρούκμαν, ναι. Είναι κάτι που έχει γραφτεί εδώ και λίγη ώρα στην Ιταλία. Ναι. Τα δικαιώματα του παίκτη ανήκουν στην Πεσκάρα και έχει παίξει για διάφορες ομάδες το τελευταίο διάστημα. Έχει κάνει μια καλή σεζόν στην Ιταλία. Ναι, βλέπω, βέβαια, είχε 35 συμμετοχές και 5 γκολ, ναι, 7 assist. Είναι καλά νούμερα για αμυντικό μέσο κιόλας. Ναι, στην Serie B με την Παλέρμο. Ναι. 1,75 ύψος, 26 χρονών μέσος. Αλλά έχει συμβόλαιο το καλοκαίρι του 22, διαβάζω, οπότε πάλι μιλάμε για αγορά, δηλαδή, είναι, αν ο ΠΑΟΚ κινηθεί. Ναι, το συμβόλαιο δεν είναι για τον ΠΑΟΚ θέμα, νομίζω. Έχει δείξει ότι δεν δυσκολεύεται στις υποθέσεις πολύ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τώρα ένας παίκτης που και έκανε καλή σεζόν αλλά στη Serie B μπορεί όντως να ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Και βλέπω κιόλας ότι αυτό που βγαίνει στην Ιταλία είναι ότι ενδιαφέρονται 5 ομάδες, ναι, μεταξύ, ναι, άλλων. Οπότε και ο πάλι ίσως μιλάμε για μια περίπτωση σαν του Ματέο Γκαρσία που ψάχνουν πώληση οι άνθρωποι της Πεσκάρα και βάζουν ονόματα στο τραπέζι. Ναι, και ξέρεις τι, είναι πολύ, πολύ ρευστή η κατάσταση στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή τώρα υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα του Κάνιας, του Σίλβα,
Δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανταποκρίνεται και αυτό στην πραγματικότητα με βάση τους άλλους δύο. Έχουμε πάρα πολλές φορές ότι εκεί είναι να πάρθει μια απόφαση από τον ΠΑΟΚ, η οποία σε μεγάλο βαθμό συνδέεται και με το Βέρμπλουμ, γιατί θα γίνει μια προσπάθεια να δοκιμαστεί σιγά σιγά ο παίκτης και να δούμε αν από εκεί και πέρα αν θα μπορέσει να καθαρεί ο ΠΑΟΚ μια επιλογή έμπειρου παίκτη ή να βασιστεί σε αυτά που θα έχει εφόσον φυσικά κλείσει ο Σίλβα και ο Κάνιας. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παραμένουν ανοιχτά και αυτά τα ζητήματα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει καλό όνομα στην αγορά πλέον. Ναι, και λογικό είναι βλέπουμε. Να προτείνουν και περισσότερο οι μάνατζερ. Ναι, και είναι πολύ λογικό να παίζει συνεχώς σε διάφορα σενάρια. Βέβαια. Ωραία, αγάπη. Αλλά στο συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται κάτι δύσκολα, πολύ σπουδαίο. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να αναφέρουμε. Όχι, αυτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, καλή αγάπη. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Μας είπε και για τον Σάχο, εντάξει, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία από Μύκονο. Μια χαρά περνάει ο ουρανός, όσο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του συμβολέου του. Και όπως φαίνεται, δεν θα υπάρξει κιόλας κάποια ανατροπή. Πολύ δύσκολα. Αν και είπαμε, οριστικά δεν έχει κλείσει το θέμα και όταν δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, ας κρατάμε μια επιφύλαξη. Αλλά δύσκολα φαίνεται ότι με τον Ουκρανό θα υπάρχει κάποια ανατροπή. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 3 και σήμερα. Ο Λίμπερο παντού ήταν εδώ με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο. Και έχουμε και αλλαγή απέναντι στην Κωνσταντινούπολη. Με Δημήτρη Μπαλόμπα να έχει αναλάβει. Στις μένετες συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί το πέναλτι με Γιώργο Ζαγορά. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.